Εξήλθεν Αδάμ του Παραδείσου διά της βρόσεως και καθεζόμενος απέναντι τούτου οδύρετο ολολίζον ελεηνή τη φωνή και έλεγεν «Ήμι, τι πέπον θα ο τάλας εγώ, μίαν εντολήν παρέβην την του Δεσπότου και των αγαθών παντίον εστέριμε, παράδεισε αγιότατε, ο διεμέ πλαστής και δια την Εύαν εξοριστής, οικέτευε το σώ δεσπότη το πλάσαντι και δώσε όπως απολαύσω τον σών ανθέων. Και ο Σωτήρ προς αυτόν το αιμόν πλάσμα ούθελο χαθήνε, διότι αυτό θέλω να σωθεί και τον ερχόμενον προς με ουμή εκβάλλω έξω. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία η Εκκλησία μας, αδερφοί μου, ομιλεί σήμερον δια τα τέκνα της. Ομιλεί δια εκείνους οι οποίοι στηρίζονται εις αυτήν δια να σωθούν. Διότι πολλής ο κόσμος και πολλή η αμαρτία σήμερον και εορτάζει μία θλιβεράν εικόνα. Την περασμένη Κυριακή είδαμε τον Χριστόν μας, τον Θεόν τον αληθινόν, να παρουσιάζεται με δύναμη, με ισχύν, να μαζεύονται ενώπιον αυτού πάντα τα έθνη και να τα διαχωρίζει εκ δεξιών του και εξ αριστερών του. Σήμερον μας αναφέρει ότι ήτο τόσον μεγάλη η αμαρτία την οποία επράξαμε, ούτως ώστε μας εξεδίωξεν από τον Παράδεισο. Εξήλθεν Αδάμ του Παραδείσου διά της βρόσεως. Δηλαδή ο Αδάμ έχασε τον Παράδεισο λόγω του φαγητού. Τι θα πει αυτός ο κόσμος ο οποίος τη στιγμή αυτήν που εμείς παρακαλούμε τον Θεό και λατρεύουμε το όνομά Του το Άγιον. Τι θα πει αυτός ο κόσμος της αμαρτίας ο οποίος ουδέν έτερον τον ενδιαφέρει μη μόνον ο χορός η διασκέδαση στο φαγητόν η αμαρτία. Ρίξετε ένα βλέμμα, αδερφοί μου, σε αυτήν την πολύπαθον Ελλάδα μας και θα ειδείτε τους πάντας να είναι τόσο τυφλωμένοι μέσα στην αμαρτία, ούτως ώστε να μην λογαριάζουν σήμερον τι εορτάζει η Εκκλησία μας. Θρήνος και κοπετός, αδερφοί μου.
εάν γνωρίζαμε ποιοι είμεθα και τι είμεθα, ποιοι είμεθα δηλαδή στο παρελθόν και τι είμεθα εις το παρόν, δεν θα έκαναμε τίποτε άλλο ημί μόνο να κλαίωμε και να θρυνούμε. Εξήλθεν, λέγει, Αδάμ του Παραδείσου λόγω φαγητού. Εγεύθη φαγητό το οποίο απειγόρευσε ο Θεός. Εδέχθη την βρόσιν από το δέντρον της γνώσεως, λέγει, του καλού και του κακού. Τούτο όμως τα απειγόρευσε ο Θεός και τον προειδοποίησε ότι αφή στιγμής παραβείς την εντολή μου αυτήν θα αποθάνεις. Προτού παραβεί την εντολή του Θεού Αδάμ ή το αθάνατος είχε την δυνατότητα, λέγει η Αγία Γραφή, να μην αποθάνει ποτέ του. Και τον προειδοποίησε ο Θεός και του λέγει, από τη στιγμή κατά την οποία θα παραβείς την εντολή μου, το πρώτο και το φοβερότερον πάντων θα αποθάνεις. Το άλλο το οποίο θα δοκιμάσεις είναι να χάσεις αυτά τα οποία εγώ έπλασα δια σε. Θα εξοριστείς, λέγει, από αυτό το μέρος όπου σε έθεσα. Και τούτο η Εκκλησία μας το τονίζει, ότι αφού παρέβει την εντολή του Θεού, λέγει, εξήλθε του Παραδείσου και εκάθισεν απέναντι τούτου και οδύρετο. Οδυρώμενος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κλαίει και δεν σταματά ποτέ του. Οδυρώμενος είναι εκείνος ο οποίος δεν δύναται κανείς να τον παρηγορήσει. Και προσθέτει ακόμη μια φράση πιο δυνατή από τον οδυρμόν η Εκκλησία μας. Ολολίζων, λέγει. Δηλαδή ήταν τόσο πικρά η φωνή του που δεν είναι δύνατο κανείς να τον παρηγορήσει. Ήταν τόσο λυπημένος και τόσο πολύ έκλαινε ο Αδάμ όταν έχασε τον Παράδεισο. Εστάθη απέναντί του και τον έβλεπε, αλλά στην θύρα του Παραδείσου υπήρχε πλέον άγγελος με φλογήν ροροφέαν. Δεν είναι δύνατο να εισέλθει πλέον. Και έλεγε, λέγει, ελεηνή τη φωνή. Οδύρετο ολολίζων, ελεηνή τη φωνή. Μια φωνή γεμάτη από απελπισία, γεμάτη από φόβον, γεμάτη από αγωνία. Όταν έβλεπε εκείνο το οποίο έχασε ο Αδάμ, και μέσα σε εκείνη την απελπισία του όλη, λέγει το λόγο που έχασε τον Παράδεισο. Μίαν εντολήν, λέγει, υθέτησα την του Δεσπότου και των αγαθών παντίων εστέριμε. Παρέδειγα μόνον μίαν εντολήν. Και όλα τα αγαθά τα οποία είχα, τα έχω στερηθεί αυτή τη στιγμή. Αδερφέ μου, ο Πανάγαθος Θεός δεν αφήκε το πλάσμα του και έπειτα του έδωσε 10 εντολές. Μέσα εις τον Παράδεισον του έδωσε 1 εντολή, έξω από τον Παράδεισον του έδωκε 10 εντολές. Και εδώ ο Αδάμ λέγει ότι μίαν εντολήν παρέβην,
για να έχουμε υπόψη μας ότι εάν τηρήσεις τα 9 εντολάς και παραβείς μόνον μία, σημαίνει ότι παρεύεις και τα 10 εντολάς. Δι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται τόση μεγάλη προσοχή στην ζωή μας, ούτως ώστε να τηρήσουμε και τα 10 εντολάς. Μία εντολή παρεύει την του Δεσπότου και των αγαθών παντίων εστέριμε. Ω παράδεισε Αγιότατε, ο διεμέ πεφυτευθείς και δια την Εύαν στερηθείς. Εσένα, του λέγει, ομιλεί ως Ναΐτο ο Παράδεισος, είσαι άνθρωπος απέναντί του, και του λέγει και του ομολογεί. Παράδεισε, του λέγει, ο Παράδεισος επλάστη διεμέ, λέγει, αλλά τον έχασα δια την Εύαν. Πόσοι σήμερον δια μίαν άλλην Εύαν χάνουν τον Παράδεισο? Κοιτάξτε, αδερφοί μου, εις όλην την οικουμένη αυτήν τη στιγμή βασιλεύει μία Εύα πόρνη, η οποία παρασύρει ψυχάς εις τον Άδην, και χάνεται ο Παράδεισος δια μίαν γυναίκαν. Χάνεται ο Παράδεισος όπως έχασε ο Αδάμ τον Παράδεισον δια μίαν γυναίκαν. Ο διεμέ πεφυτευμένος, λέγει, και δια την Εύαν και κλεισμένος ο Παράδεισος. Παράδεισε Αγιότατε, διεμέ σε έπλασεν ο Θεός μου, αλλά εγώ σε στερήθηκα δια μίαν γυναίκαν. Ω, αν είναι το φανερόν, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή να βλέπαμε πόσοι άλλοι ομοιάζουν με τον Αδάμ, διότι χάνουν τον Παράδεισον δια μίαν γυναίκα. Και ο Θεός, δια να φυλάξει το πλάσμα του, του έπλασεν και του έδωσεν απόρθητον φρούριον, το οποίο ονομάζεται μέγα μυστήριο του γάμου, και του έλεγε, δια να μην χάσεις τον Παράδεισον όπως τον έχασε ο Αδάμ, εγώ σε βάζω μέσα σε αυτό το φρούριο και σε περιφρουρώ να μην χάσεις τον Παράδεισον, διότι γνωρίζω τα αδυναμία σου. Γνωρίζω, έζησα, λέγει ο Θεός, ως άνθρωπος και ως Θεός περισσότερον γνωρίζω μετά από την έξοδόν σου από τον Παράδεισον, ότι έχεις αδυναμίες. Δι' αυτό εγώ σου δίδω το μυστήριό μου, για να μην φεύγεις έξω από αυτό και να χάσεις τον Παράδεισον όπως ο Αδάμ. Τι γίνεται όμως σήμερα? Αυτό το φρούριο το έσπασε ο άνθρωπος, το εκρύμνησε, το έκανε πέτρα-πέτρα και εξέφυγε από μέσα σε εκείνα τα δεσμά του μυστηρίου και οδηγείται εις τα σωδούς της αμαρτίας και χάνει την ψυχή του. Παράδεισε Αγιότατε, ο διεμέ πεφυτευθείς και δια την Εύαν σε έχασα, του λέγει. Ικέτευε, το σε πλάσαντι Θεό.
Παρακάλεσε, του λέγει, τον Θεόν, ο οποίος σε έπλασε και σε φύτευσε δι' εμέ, όπως τον σον ανθέων πληστήσωμα. Παρακάλεσε τον να μου δώσει, αν δεν είναι τίποτε άλλο, την ευωδία του παραδείσου. Ο Αδάμ βγήκε από την ευωδία και έπεσε στη βρωμιά. Έπεσε στη βρώμα, την ακαθαρσία. Όταν βγήκαμε από τον παράδεισο, ο άνθρωπος είναι ένα πτώμα το οποίο βρωμάει, όζει. Ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο είχε την ευωδία του παραδείσου και τα άνθη του παραδείσου και το φως του άκτιστον. Όλα τα έχασε αυτά. Και τώρα ενθυμείται από όλα τα καλά του παραδείσου τα οποία του έδωκε ο Θεός την ευωδία των ανθέων. Δυνάμεθα αδερφοί μου να μετακινηθούμε λίγον δια της διανοίας μας και να εισέλθουμε εις τον παράδεισον οποία ευωδία υπάρχει και δυνάμεθα να εισέλθουμε σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας οποία βρωμιά και ακαθαρσία υπάρχει. Ποια αντίθεση, αδερφοί μου, τι είχαμε και χάσαμε. Και αντί να κλαίμε σήμερα και να θρυνούμε, χορεύομεν και αγαλώμεθα, τάχατες, για να απολαύσουμε τα πρόσκαιρα τούτου του κόσμου και την ακαθαρσία αυτού του κόσμου. Αυτή είναι η ζωή μας, ο άνθρωπος παρεφρόνησε. Σήμερα έπρεπε ολόκληρος ζυγουμένη να είναι βαμμένη στα μαύρα και να κλαίει και να θρυνεί και να παρακαλεί και να λέγει, Θεέ μου, πάρε με από εκεί που έφυγα. Και απαντά, λέγει μετά από όλα αυτά ο Σωτήρ και λέγει, το αιμόν πλάσμα ου θέλω απολέστε, αλλά βγούλω με τούτο σωθήνε, λέγει, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αφού ο Αδάμ έκλαψεν, τότε ο φιλόστοργος Θεός απήντησε. Δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω το πλάσμα, μου λέγει. Αυτό το πλάσμα το οποίο έπλασα, εγώ θα το σώσω. Το αιμόν πλάσμα ου θέλω απολέστε, αλλά βούλο με τούτο σώζεστε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Τούτο το πλάσμα μου το οποίο έπλασα, θέλω να συνέλθει, να έρθει στα μυαλά του που λέμε σήμερα. Βάλε τα μυαλά σου, λέγει, διότι κάνει ο άνθρωπος τέτοιες ανοησίες, κάνει ο άνθρωπος τέτοιες τρέλες, ούτως ώστε εμείς πάνω σε μία συζήτηση η οποία εξάπτεται λέμε, έλα στα μυαλά σου, μάζεψε τα μυαλά σου. Και τούτο λέγει ο Θεός σήμερα. Αυτό το πλάσμα μου, λέγει, το οποίο έφυγε από κοντά μου, δεν θέλω να το χάσω. Θα έχω υπομονή έως ότου να διορθωθεί, να έλθει εις γνώση, να μαζέψει τα μυαλά του, να περπατεί ως σόφρον και όχι ως άφρον, δια να σωθεί, διότι λέγει τον ερχόμενον πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω. Προσέχετε την τελευταία φράση, αδερφοί μου, του Θεού μας,
δεν είπε τον ερχόμενο πρόσμεο μη εκβάλλω, αλλά μη εκβάλλω, δηλαδή συνεχής υπομονή του Θεού και η αγάπη. Το να εκβάλλω κάποιον από το σπίτι μου, τον βγάλω μία φορά. Αλλά το να λέγει εδώ ο Θεός μη εκβάλλω, σημαίνει ότι πάντοτε θα περιμένω, λέγει, και δεν θα σταματήσω όποιος έρθει κοντά μου να μην τον διώξω. Τον ερχόμενο πρόσμεο μη εκβάλλω έξω. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού μας, αδερφοί μου. Και αυτός είναι ο θρήνος ο σημερινός, τον οποίο ακούσαμε. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία ο Αδάμ έλεγε όταν εξήλθε απέναντι του Παραδείσου. Και αυτή είναι η αιτία της παραβάσεως μιας και μόνον εντολής. Κύριε, Συ που μας αξίωσες και εφθάσαμε εις την είσοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μας έδωκες και πάλι την αγάπη σου εκδηλωμένη και μας εχάρισες την ζωή προς μετάνοιαν. Μας εχάρισε και αυτό το χρόνο να μετανοήσουμε, να γίνουμε πιστά παιδιά του Θεού, για να κερδίσουμε και πάλι αυτό το οποίο εχάσαμε, την αιώνιον βασιλεία του, τον Παράδεισον. Κύριε, όσον άφρονες και ανήμεθα στον κόσμο τούτον, όσον πλανεμένοι και ανήμεθα από τον διάβολο, ελέησε μας, Κύριε. Φώτισε μας, μακροθύμισον, δώσε μας, Κύριε, την φρόνηση να μετανοήσουμε και να εισέρθουμε στην αγκάλι σου, για να μας σώσεις και να μας πάρεις κληρονόμους της βασιλείας σου της Επουρανίου, της οποίας ήθε να απολαύσουμε. Αμήν.